εξασφαλίσομαι. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Χρόνια πολλά! Όχι! Δεν ήρθαν τα Χριστούγεννα! Μπάτσι, 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 μπάτσι! Χιόνισαν λεφτάκια! Ο προϋπολογισμός εδώ είναι αυτός! Τον έφερε σε βιβλιαράκι και σε στικάκι ο Γιάννης Τουρνάρας! Hey! Λαλούν και δύο χορεύουν. Η ομάδα εδώ όλοι. Δημήτρης Δήμας. Όλε. Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Και ο ΚΚ ο Ανώνυμος. Δεν είναι κομμουνιστής. Η Χολύπτης είναι. Και η αφέντη που σουνάρα μου. Και όσοι είσαστε μέχρι τώρα καλά, από εδώ και πέρα, πάρτε ασπιρίνες και καλγκόν. Έρχεται κυρίες και κύριοι. Κι όμως ο Στουρνάρας επιτέλους έφερε τον προϋπολογισμό, όπως σας το έλεγα. Το έφερε σε βιβλιαράκι. Σκάλα φαγητικό για να φύγω. Hey, νάτος. Και σε στικάκι. Οπ, οπ, οπ. Μη φεύγεις μη. Το έφερε και σε στικάκι. Εδώ μέσα είναι τα μεγαλεπίβολα σχέδια του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, κοινός και επωνομαζόμενο από την εκπομπή «Τρεις θα δουν και δύο χορεύουν» μποτοξάκια. Δεν κάνει μποτοξ. Το σταμάτησε. Δεν είναι πια πρισμένος. Προσπαθεί να κάνει αισθητική παρέμβαση στην ελληνική οικονομία. Ή μάλλον στο κορμάκι μας. Και τι μας προφυλάσσει, είναι σαν αυτό. Ήρθε ο Άι Βασίλης φέτος με το έλκυθρό του, κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες. Εννοούμε την υπουργική του λιμουζίνα. Και το κεφιναριό το πίσω τον ακολουθούσε, ενώ αυτούς που τον βοηθάνε για να κόψει. Και κόψει και κόψει και κόψει και δεν αφήνει τίποτα. Το έφερε λοιπόν με την υπουργική λιμουζίνα, ο Άι Βασίλης ήρθε, έφερε το στικάκι, έφερε και το βιβλιαράκι. Όλα αυτά τα βάφτισαν διαφορετικά φέτος, ξέρουν οι καλόγεροι. Τι λένε, είναι ψάρι, δεν είναι κρέας, οπότε μπορεί να φάτε όλοι από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή. Και αυτοί που θα κρατήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα, φάτε, φάτε, φάτε! Νάτος! Υπογράφει όλη η αφρόκρεμα της ελληνικής οικονομίας. Υπογράφω και εγώ! Έβαλα και εγώ την υπογραφή μου, αν και μου είπαν να προσέχω, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, είναι λευκό! Καθάρισε τον Δημήτρη! Λάει τέλος! Μας καθάρισαν. Μπράβο Δημήτρης. Έκοτσι κυρίες και κύριοι. Τα μεγαλεπίβολα σχέδια είναι εδώ. Σελίδες. Τι θέλει σελίδες. Θα σας πω μόνο δύο θεματάκια για να μην σας κουράσω. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα σας πω σε πολλά θεματάκια σήμερα. Ούτως ή άλλως έχει πράγμα. Στον προϋπολογισμό λέει και στο πρωτογενές πλεώνασμα. Μάλιασε η γλώσσα τους να μας μιλάνε για αυτό το έρμο, το πρωτογενές πλεώνασμα. Πληρώστε τα χρέη και θα δείτε τι πρωτογενές πλεώνασμα. Πρωτογενές. Πρωτογενή απώλεια θα έχετε. Πολύ δώρας. Θα το θυμάμαι πως το είπε. Πρώτον, η Ελλάδα του μέλλοντος, Γιάννης Τουρνάρας. Θα είναι μια χώρα με μικρότερο, αλλά πιο αποτελεσματικό κράτος. Απαπαπα, το ξέρω λέει, πόσο βολικό είναι. Άρτα, αργά λέω εγώ, δεν είναι άρτα. Να μιλάω αργά για να με καταλαβαίνετε. Μου κάνετε παρατήρηση, σας αγαπάω όμως, είδατε. Ξέρω, λέει, πόσο βολικό είναι για κάποιους να συνδέουν το στόχο του μικρότερου κράτους με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Όχι πόσο βολικό είναι. Είναι αυτό. Ψαλιδάκια.
έστειλε στους άλλους να κάνουν Χριστούγεννα στον άλλο κόσμο, της ανεργίας, του μεσαίωνα, της δυστυχίας, της κακομοιριάς, της φτώχειας, λέω εγώ. Δεύτερον, όχι τρίτον είναι αυτό, δεύτερον, η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος με στόχευση των κοινωνικών δαπανών σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη βασιζόμενο. Τώρα θα μου πει τι χάπια πίνει ο Σουρνάρας, το αφήνω σε εσάς. Ο Μποτοξάκιας πάντως, μετά τα Μποτοξάκια της ελληνικής οικονομίας, κάνει και αυτός Μπότοξ για να δει αν κοιμάται, αν είναι ζωντανός. Όχι, αν κοιμάται, αν είναι ξύπνιος. Ναι, ζωντανός είναι. Τρίτον, η Ελλάδα του μέλλοντος είναι μια χώρα εξωστρεφής, αλλά και φιλική στις στοχευμένες επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, χρόνο με το χρόνο, θα αυξάνουν τους συμπολίτους στο ετήσιο παραγόμενο προϊόν. Λέω, κύριε Στουρνάρας, στο Ευαγγέλιο της οικονομίας. Να τα Ευαγγέλια, να τα Φραγγέλια, να και τα καγγέλια της τραγουδίστρια. Πώς τη λένε, δεν ξέχασα. Τσαμπά. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Λοιπόν, τέταρτον, η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι μια χώρα που επενδύει στο τρίγωνο. Ποιο τρίγωνο? Της αμαρτίας, όχι. Της γνώσης, με κεντρικό άξονα, λέει, δηλαδή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Μπορεί να μας πάρουν από τα επιστημονικά συμβούλια να μας πούν για την έρευνα πόσο μπροστά πάει στην Ελλάδα από την παιδεία, από την καινοτομία και από την υγεία. Αργότερα θα βγάλουν σε εκπομπή και αυτούς. Πέμπτον, και τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι ένα νέο οικονομικό πρότυπο για την Ελλάδα, αναδύεται. Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να συνδράμουμε στη στερεή θεμελίωσή του, άλλωστε όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή διαφωνούν, με την αναγκαιότητα των δανειακών συμβάσεων. Τώρα έχουμε ανεξάρτητα, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Όχι! Διαφωνούμε! Βενιζέλο, έχασε το στικάκι! Στο τρίτο γιατί χορεύουν! Η Λιστούλα, η Ζημενσούλα, η Πονηρούλα! Η Ζημενσούλα είναι εδώ! Θα το κάνουμε δώρο στον Υπουργό, Αντιπρόεδρο, Αντικαγκελάριο της κυβέρνησης, κύριο Βαγγέλη Μπακατσέλο Βενιζέλο! Hey! Να διαβάζει το παιδί 15 μέρες τα Χριστούγεννα. Στικάκια, κυρίες και κύριοι, από τον Γιάννη Στουρνάρα για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχει βγάλει και το φτωχόπεδο της θειότητας λόγο εδώ και την υπογραφή του. Είναι ο Χριστάκης, ο Ταϊκούρας. Φτώχεια καταραμένη. Το πουθενά κι αυτός ξεκίνησε και ανέβηκε τα στρώματα της πολιτικής εξουσίας με τον υδρότατο σπαθί του, παιδί! Αν είναι πολιορτής οικονομικών. Χρήστος Ταϊκούρας. Με τον μπαμπά, βουλευτή, χρόνια, και τη μαμά, πανεπιστημιακό, να την απατώνε, να βοηθά όλα αυτά τα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία να ανέβει. Βοήθησε τον Καραμαλή να ανέβει. Έβγαλε μέχρι τον Καραμαλή πρωθυπουργό. Τριγωνάκια! Το 3, το κορίτσι της τριπλέτας είναι, κυρίες και κύριοι. Είναι όχι για την τρίτη λίστα. Μπράβο Ζαχαρόπουλο, ωραία φωτογράφηση έκανε. Δεν είναι μανεκέν, δεν ξέρει να οδηγά, ξέρει όμως να ποζάρει. Όλο το ράκι σας έχω, άντε φάλες. Ρίσμα και δεν χορεύουν, 2, 10, 64, 45, 85, 2, 11, 55, 50, 500. Έγινε το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Έγινε σαν την Ελλάδα. Την πονεμένη. Άρα τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Από λίγο για να πορέψουμε. Πώς λέγεται quiz, πάμε όλοι, σπάστε τηλέφωνα. Αλλάζει συνταγή. Πώς λέγεται ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και τι χρώμα είχε το λευκό του άλογο? Έχετε μέχρι το τέλος της εκπομπής να απαντήσετε στο δεύτερο. Στο πρώτο έρχεται η απάντηση. Πώς λέγεται λοιπόν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης? Το ακούσατε και αυτό σήμερα στη Βουλή. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης λέγεται. Παναγιώτρος θα το πει, όποτε έρθει. Μητσοτάξει, να παίξουν τα βίντεο γιατί αλλιώς είναι το. Θέλω να πω μόνο μία ρίση κάποιου μεγάλου ανδρός, του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει και θα έλεγε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας: φωτιά και τσεκούρους προσκυνημένου.
Ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21 να πιναράκι. Να περνάω καβαλαρέ. Καβαλαρέ είμαστε! Στο και με τον κότσο κολόκο τρώνει. Κώστας! Κώστας! Είναι ο βασιλιάς! Σαλαμάτε νερό! Βάλε μας ψωμί και λιά! Τον κότσο βασιλιά θα είναι ούση! Τον πρώην, τον τέος! Τι στο διάλο είναι! Κάτι είναι! Ξανάρχεται ο βασιλιάς! Κότσος Κολοκοτρώνης! Ποιο είναι το όνομα του Θόδωρο Κολοκοτρώνη? Κότσος! Θα ήθελα να πω μόνο μία ρίση κάποιου μεγάλου ανδρός του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει και θα έλεγε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, φωτιά και τσεκούρους προσκυνημένου. Ο Κολοκοτρώνης και η Κολοκοτρώνα και η Κοτρώνα. Εντάξει, γλώσσα μαθάνωσα. Ξέρουμε τον ξέρεις τώρα τι να κάνουμε, δεν παρκέσαι. Και ο κύριος Αβράμης. Πού ήταν ο κύριος Αβράμης να σε σώσει? Ο άνθρωπος που κρατάει στα χέρια την ιστορία με τα σύμβολα, με τους κύονες, με τους στήλους, τις στήλες του Ολυμπίου Διός και τις στήλες του Προπό, ο αρχαιός, ο βουλευτής, σκοτώθηκε σήμερα. Αντί να φορέσεις, κύριε Δέδια μου, Ζορλομανδία, εσύ μας έστειλε ζορλού στη Βουλή. Δεν κρατιόταν. Δεν ήρθε ο Δένδιας, λέει, να το απαντήσει. Είδε ο Αβράμης, ο αρχαιός, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ότι δεν υπήρχε υπουργός προστασίας του πολίτη. Απροστάτευτη, σου λέει, ολομέλεια, θα την προστατεύσω εγώ. Είδε και έπαθε και Ζορλομανδία τον φόραγε. Θα τον είχε κόψει σήμερα ο Αβράμης. Τσατίστηκε που δεν πήγε να το απαντήσει ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Συγγνώμη κύριε Δένδια, θα τραβάμε εμείς τα δικά σας. Πάρτε το. Ευρισκόμαστε, λέει ο κύριος Δέδια, σε αδυναμία να επισέλθουμε σε θέματα τη θέμεδα διαμέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβαλωμένων από βουλευτές της ομώνυμης κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς η διεκπαιρεωσή τους ενώσει σε εκκρεμή ποινική υπόθεση και αυτοί παραμένουν στην ελόγω ομάδα και κόμμα. Ακούσατε, απάντηση υπουργού. Και αυτοί παραμένουν, τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Θα έπρεπε να φύγουμε, να γίνουμε ανεξάρτητοι και να πάμε σε άλλο κόμμα? Ευχαριστώ κύριε Αρβανίτη. Όχι, παρακαλώ θερμός. Το προστηθήκατε κύριε Αρβανίτη και εκτός διαδικασίας. Παρακαλώ θερμότατα, είναι μείζον το Θεό. Αφορά και τον υπουργό του κύριε Σφήνης. Μπήκατε στην ουσία. Που απετάνθην κύριε πρόεδρε, παρακαλώ θερμότατα. Έχετε δείξει μια ευγένεια και ανοχή όταν χρειάζεται. Το θέμα είναι μείζον. Και απευθύνουμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και του λέω, είναι σύνομος ή έκνομος η συμπεριφορά του κυρίου Δένδια? Και ξέρετε τι απήντησε τηλεφωνικός? Ότι είναι αναρμόδιος. Ποιο ήρεμα, κύριε Αρμανίκη, κατεβάστε τον τόνο σας παρακαλώ. Αγροτικής ανάψυξης και τροφίμων. Σας έδωσα το λόγο, εκτός διαδικασίας λέστε και εσείς πιο ήπιο σας παρακαλώ. Και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και αυτός επίσης. Ωραία. Είπε ότι είναι αναρμόδιος. Ποιος είναι αρμόδιος? Να μου πει το Προεδρείο σας. Το Προεδρείο δεν μπορεί το να πει, Υπουργοί απαντώνες αυτά. Δεν περιθέσει το Υπουργείο, κύριε Αρβανίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε εκτός διαδικασίας η θέση σας. Ουσιαστικά αναπτύξατε την ερώτηση. Τώρα το θυμηθήκατε. Παραβιάζετε το Σύνταγμα. Εντάξει. Και δεν μου δίνετε το χρόνο. Σας τον έδωσα καθήκον να μου τον δώσετε. Υπούμε. Υπούμε για εσάς, γιατί σας εκτιμούσα. Σας τον έδωσα εκτός διαδικασίας. Σας εκτιμούσα. Υπούμε. Να είστε καλά. Υπούμε. Έχει αδικηθεί ένα κόμμα. Σύρατε παρανόμου. 94-25-12-2013 επίκαιρη ερώτηση. Κύριε Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, σας έδωσα το λόγο. Εκτιμήστε την ανοχή του Προεδρείου, σας παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, είναι απόφαση αυτή της Βουλής και της κυβέρνησης για αυτά που τώρα καταμαρτυρείτε στο Προεδρείο. Ωραία. Τα είπατε αυτά εκτός διαδικασίας. Το Προεδρείο σέβεται αυτή την θέση σας. Όμως, παρακαλώ, ηρεμήστε.
Μη φωνάζετε. Είμαι αριθμό 94 της 25ης 11ης 2013. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α Αθηνών της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριε Ιωάννη Πανούση, προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι χάνετε το δίκιο σας? Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι θέλετε να σας πω? Μη φωνάζετε λοιπόν στο Προεδρείο. Όχι, θα αντιδράσετε ήπια και κόσμια. Έτσι θα αντιδράσετε μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν φωνάζουν έτσι, χωρίς λόγο. Όχι, να μην φωνάζετε έτσι. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Στη Βουλή θα αγορεύουμε με ποιότητα και εδώ συμβαίνει να διαλεγόμαστε, κύριε Αρβανίτη. Εδώ συμβαίνει να διαλεγόμαστε. Δεν είναι δικαστήρια εδώ. Στα δικαστήρια να φωνάζετε όσο θέλετε. Και αν θέλετε με αυτό να επιβάλλετε το λόγο σας και τη θέση σας. Τον τρελό θέλω. Εντάξει, ωραίο είναι. Μετανοσκεψή να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Ψυχία το θέλουμε! Κι ας είναι μαύρη, άσπρη ή οτιδήποτε καρδιά, τη δική μου να αφαιρέσει για να πάψει να πονά. Τη δική μου να αφαιρέσει για να πάψει να πονά. Κι όταν η καρδιά μου πάψει και για σένα να πονά, θα έχω βρει και τη γαλήνη, θα έχω βρει και τη χαρά. 100 εφημερίδες πήρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το πρωτοσέλιδο επιτυχία της ελευθεροτυπίας, όπου φιλοξενεί τον γαλάζιο πρώην υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, φτιότητα, θα μας πει για το Σταϊκούρα, θα μας πει, που λέγανε τριστικά ότι ο άντρας Γεωργιάδης βρίσκεται σε γνωσιακό ιατρικό παραλήλημα. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε καρδιολόγο, αλλά ψυχίατρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μαύρη, άσπρη και οτιδήποτε καρδιά, τη δική. Φέρτε έναν ψυχίατρο! Για να πάψει να πονά τη δική. Μα να μην μπορεί να τον φρενάρει, μωρέ, με τίποτα η αντιπρόεδρος της Βουλής. Μα την πίστη της την άπιστη. Είχε φρακάρει, όχι! Είχε απασφαλίσει ο Αβράμης. Ο Χρυσαυγίτης βουλευτής που φαινόταν σοβαρός, μωρέ. Εκεί στην Κρή, την Κέρκυρα. Παίρνει την Κέρκυρα. Έλα, το ίδιο είναι. Τι Αίγιο, τι Αιγαίο, τι Ατλαντικός. Δείτε και λίγο λιάγκα το πρωί. Σπίτι τον καιρό. Φρενάρει το μουλάρι στον κατήφορο, κύριε Αβράμη! Φρενάρτε λίγο! Τραβήξτε και μια όπιστεν! Δεν μπορείς να το μάθεις. Κύριε Δέδια, όλα αυτά η Βουλή τα υφίσταται διότι εσείς αρνείστε να έρθετε εκεί και να απαντήσετε στους Χρυσαυγίτες. Και προκειμένου να τρελαθείτε εσείς, τρελανανεμάστε, Χρυσαυγίτες! Θα πάμε εμείς στο νοσοκομείο! Όχι! Να έρθείτε! Έχει την ψυχιατρική κλινική στην Κέρκυρα. Είδατε να την κλείσετε. Ο Δεάδρος την κλείσει, ο Άδρος. Φοβάται, ε! Φοβάται τώρα μετά τις διαγνώσεις που κάνει. Είναι έγκριτος ο Γιαννόπουλος. Καλό γιατρός. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό! Το στικάκι του Γιάννη Στουρνάρα! Θέλετε να το δω? Καλύτερα να μην στο βάλω μέσα. Πάρτο. Λοιπόν, αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η ιστορία μας. Αυτές είναι οι ειδήσεις της ζούγκλας, καλές ή κακές. Διανύουμε το πρώτο τέταρτο της εκπομπής μας. Τρεις άλλων και δύο χορεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση μας δείχνετε. Μας αγαπάτε. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, να ξέρετε. Δεν θα σας απαρνηθούμε ποτέ. Θα έχουμε και κοινωνικά θεματάκια, όπως αυτό σήμερα. Ψιλοκλεμμένο είναι από την μερίδα, το δουλέψουμε κι εμείς. Περίμενε λίγα σιγά. Πού είμαστε? Όλοι έχουμε, ναι, να συνεχίσω εδώ με τον ψυχίατρο που λέει θέλω καρδιολόγο, ψυχίατρο θέλουμε. Όλοι έχουμε βλάβη, κυρίες και κύριοι, όλοι έχουμε βλάβη, ούτως ή άλλως. Οδός πυθίας και οι απαιτού στην Κυψέλη. Ακούστε, άκουσαν. Η ΔΕΗ τους άλλαξε τα φώτα. Εδώ έχουν καταγγελία της κυρίας. Πέρασε, λέει, καλώδιο. Η ΔΕΗ τους άλλαξε τα φώτα. Μπαμ, πέρασε καλώδιο. Μια λάθος κίνηση. Μπαμ, πάνε τα νερά της ΕΙΔΑΠ. Έσπασαν σαν την καστρωμένη. Μόλις πάνε τα νερά, την πάνε στο νοσοκομείο για να γεννήσει. Έσπασαν τα νερά. Πουθενά συνεργείο της ΕΙΔΑΠ. Ρε χρειάζεται, ΕΙΔΑΠ, νερό, τίποτα. ΕΔΕΙΣ, ενώ ο κύριος μετά λέει από 5 μέρες πήγε συνεργείο και σταμάτησε τη διαρροή. Σταμάτησε τη διαρροή. Διαρρέω. Ρε, ωραίο. Σταματάει η διαρροή. Φέρει το συνεργείο της ΕΙΔΑΠ. Βουβές οι γραμμές. Έχει σήμα. Δεν έχει σήμα καμπάνα. Δεν έχει σήμα καμπάνα. Τι έγινε? Έκοψε τις τηλεφωνικές γραμμές τότε.
Πάρτε τη λέμε φράου Μέρκελ. Όχι, λέει, το μετέ πάρτε. Τις βλάβες. Ρε τη φράου Μέρκελ, δεν θα σε ακούσει κανένας. Να παραλάβω πάλι την οδό. Πυθίας και για πίτω στην Κυψέλη. Κάνε. Παιδιά λέει, έχουμε βλάβει το και το. Κυρία μου, λένε κεντρικό σημείο. Θα περιμένετε. Μία μέρα. Δύο μέρες. Τρεις μέρες. Μα τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πουθενά μωρέ, κυρία Μέρκελ. Ρε, το συνέδεσαι με Κάιρο. Ρε φράου Μέρκελ, τι έγινε. Φράου Μέρκελ. Άγιε Πέτρα, βοήθα. Μητσοτάξη, Μητσοτάξη, Μητσοτάξη. Έλα, Λέκο! Το 13. Ναι. Μια χαρά είναι. Έλα, οι βλάβες τότε! Ακούνε! Έχει σήμα, σήμα καμπάνα! Πάρτε το καλαβρί του, βαράζεις καμπάνες! Θα συνδέσω καλαβρίτων με την Κυψέλη. Σας συνδέει με Βερολίνο η Μέρκελ. Καμπάνα! Βλάβες τότε! Μπε! 13-8-88, ακούει! Μπε! Έχει σήμα! Έχει σήμα, σήμα καμπάνα στην Κυψέλη. Δεν πιάνει Διάνα. Χαχα, δικό μου! Θα τελειώσει η εκπομπή, θα σηκώσει το τηλέφωνο. Οτέ! Φράου Μέρκελ! Χιόρεν Ζιούνς! Δεν χάνει κανένα τηλεφώνημα! Βασίστας! Βάς Πασίρ! Πάρ' τον Τράκα τηλέφωνο, ο Τράκας έχει άμεση γραμμή με τους Γερμανούς. Τον Τράκα πάρε! Σκύρα μου είναι τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ γι' αυτό κοντά μου έλα. Η λογική του μέλλοντος σκύρα μου είναι τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ. Αφιερωμένο στο Γιάννη Στουρνάρα με το μικρό ευέλικτο σχήμα που θα κάνει. Όπως ο Σαμαράς είχε πει θα κάνει ένα μικρό σχηματάκι και με αυτό θα κυβερνά. Το θυμάστε, όλα τα θυμάμαι εγώ. Έχω μνήμη ελέφαντα, κουκουβάγιας. Έχει μνήμη κουκουβάγια, μπαρά, τι να έχει. Κάτσε μαζί μου να τη βρεις. Στο δικάστρο 13-8-88 να μην απευθυνθείς. Hey! 11-8! Τίποτα, δεν σηκώνω τα παιδιά. Hello, μία ζήν, φαμζούγλα. Τι όνειρ είμαι με το τεστ πρέχεν, οτέ, οτέ, hello. Σε κουντάμεν. Ναι. Ασφάλεια των συνελεγών. Ναι. Για πάμε, παιδιά, μείωση μουσική να δω τι γίνεται. Ναι. Έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Οπτέ, μαζί, είμαστε... Σερφάρουμε, σερφάρουμε! Έχει σήμα, σήμα καμπάνα! Έλα, Κυψέλη! Θα έχει τηλεφωνάκι σε λίγο μέσα στους ζούγκλας! Πάμε, πάμε, πάμε! Έρχεται! Έχει σήμα, σήμα καμπάνα! Οπωσδήποτε! Το είπε και ο Πόλης ο Γερμανίδης! Δεν θέλει παρέμβαση πολιτικών. Τη ζούγκλα θέλει. Τρεις εδώ και διαχωρεύουν. Αμέσως απευθείας είμαστε. Στον αέρα. Όχι στον αέρα. Είμαστε αέρα. Τι είναι στον αέρα. Το σύστημα Φράου Μέρκελ πάει Διάνα. Δουλεύει ρολόι. Το είδατε. Το φτιάξαν οι Γερμανοί. Δεν σ' άρεσαν οι Έλληνες. Είναι τεμπέληδες. Είναι ξαπλώνουν. Κοιμούνται. Πολύ. Δεν αποδίδουν. Πάρτε τώρα τον ΟΤΕ. 13-8-88. Hello. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mit der Sprache ich bitte, bitte. Lasciatemi cantare
sono un italiano. La ΣΥΠ, la ΣΥΠ Ιταλιάνα. ΣΥΠ Ιταλιάνα είναι ο ΤΕ, ο Ιταλικός. Δουλεύει ρολόι, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μπούγκα Μπούγκα δεν μπορεί να μείνει χωρίς γραμμή. Θέλει τα κοριτσάκια του να είναι εκεί. Τα τριγωνάκια. 88 Τζαφεράγιο ονομάζομαι, καλησπέρα. Όσο κουνάμε, βγήκετε συνεργούτ. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Μιλάω για την οδό, ναι, γεια σας. Λάμπρος Παναγιώτου, μη γελάσετε. Α, για την μιλή. Σας τηλέφωνο, παρακαλώ. Σας πήρα, ναι, ναι, ναι. 2-11-55-50-500. Μιλάω για την οδό Πυθίας και η Απετού στην Κυψέλη, όπου εδώ και 20 μέρες έχουμε μείνει χωρίς τηλέφωνο. Βιαχάμεν, mit Frau Merkel gesprochen, aber wir haben kein Wort für Norden. Δεν έχουμε τηλέφωνο, τι θα κάνουμε? Μας το έκοψε. Κατά λάθος, η τη ΔΕΗ κόψε την τηλεφωνική μας γραμμή. Σας παίρνουμε και δεν έρχεστε. Θα έρθετε. Μπορείτε να λάθω 2-11-55. Αφήστε το τηλέφωνο, τι να το κάνετε, με καταγράφετε. Λάμπρος Παναγιώτου σας λέω. 2-11-55-50-500. Στην οδό Πυθίας και η Απετού στην Κυψέλη. Δεν έχουμε τηλέφωνο 20 μέρες. Πέρασε η ΔΕΗ και μας άλλαξε τα φώτα. Ήρθε όχι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ. Έβαλε πήγαινα τη διαρροή για το νερό και ξαφνικά μείναμε χωρίς τηλέφωνο. 20 μέρες μας λέτε ότι είναι κεντρικός δρόμος. Έχουμε τηλέφωνο εκεί, κυρία. Ήρθε ή δεν ήρθε? 20 μέρες περιμένουμε. Δώστε μου λεπτά για να το ελέγξω παρακάτω. Δώστε, ελέγξτε το. Sollen wir auf Deutsch sprechen? Όντα. Σας δω λίγο μουσικούλα. Όπως εσείς βάζετε αναμονή, σας βάζω αναμονή. Δεν κάνω πλακά, ειλικρινά σας λέω. Είναι οδό Πυθίας και η Απετού στην Κυψέλη. Δεν έχουμε τηλέφωνο. Μιλάμε μόνο με κινητά. Δεν έχει σήμα καμπάνα. Κυρία Παναγιώτα, είπατε. Δεν μπορείτε να παραλάβετε παρακάτω, δεν μπορείτε να το πείσω. Όχι, πρέπει να δώσω τον αριθμό για την οδό. Γιατί να το ελέγξω, μάλιστα. Α, δεν το ξέρω αυτό, συγγνώμη. Εγώ σου παίρνω από αλλού τώρα. Πείτε μου. Μας είπαν τον πόνο τους οι άνθρωποι, όλο το τετράγωνο εδώ, Πυθίας και η Απετού στην Κυψέλη. 20 μέρες, κύριε Λάμπρο, δεν έχουμε τηλέφωνο. Να λαμπριάσω, λέω εγώ. Παίρνω εγώ τον ΟΤΕ, μιλάω και με τη φράου Μέρκελ, η κυρία με γράφει. Είναι Βερολίνου. Με την οδό δεν μπορώ να κάνω κάποια εντόπιση. Τίποτα, πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Θα σας πάρω πάλι την Τρίτη που θα είμαστε αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε η κυρία Παναγιώτα. Να είστε καλά, έχει την αγάπη μου. Σε guten Abend, ich wünsche Ihnen alles gut. Dankeschön, Sie haben mir aufgehört. Dankeschön, tschüss, tschüss, tschüss. Δεν λύγει το πρόβλημα. Italiano vero. Την επόμενη Τρίτη, κυρία Ευαγγελία, την επόμενη Τρίτη, τηλεφωνάκι θα μου πείτε τηλέφωνο, κύριε Λάμπρο, είναι αυτό. Θα το δώσω ο Δημήτρης για να μην το δώσουμε αέρα. Σα μουρλάν μετά, όταν θα έρθει η τηλεφωνική γραμμή, σα μουρλάν όλη η Ελλάδα. Θα σα κλείσω εγώ το πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Θαύμα, το θαύμα είναι εδώ. Τα μάθατε τι έγινε στο Τάκινθο. Από την ημέρα που έχασαν το επίδομα οι τυφλοί, βρήκαν τη γιά τους. Είδαν όλοι. Τώρα βλέπουν και κομήτες, μετεωρίτες. Βλέπουν μετεωρίτη. Μα τον Άγιο Διέρεσος λέω. Είδαν μετεωρίτη τώρα. Ναι. Και τώρα σκέφτομαι εγώ. Ο τυφλός ταξιτζής που ξαφνικά βρήκε το φως θα κλείσει και διαδρομές στον ουρανό. Αυτή είναι τα ρίχνη. Κάτσε εσείς εδώ, δουλέψτε. Δουλέψτε εδώ. Παπατζίδες για 2 ευρώ. Εκεί είναι αποστολές. Ούτε διάστημα τίποτα. Πέρα ο τυφλός ταξιτζής που είδε τώρα. Αποκλώσαν το επίδομα, ξανά ο άνθρωπος, σου λέει τι έκανα εδώ, πρέπει να δουλέψει ταξί. Άρχισε τώρα κούρση στον ουρανό. Δηλώσει συμμετοχή 2-10-68-45-85. Δεν πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα, θα κλείσει τέτοια. Δεν θα του δώσω αέρα. Να άλλη Τρίτη. Έλα, εκπληξούλε σα, τι άλλο να κάνω. Έκανα και τι βλάβε του ΟΤΕ. Τι θέλετε, τον αυτοφόρο σε ενημέρωση. Ο Στρονάρα με βλέπει και βγάζει λίκτινη στη Βουλή. Με μισή. Αλλά εγώ τον αγαπάω. Όχι αυτό που νομίζετε. Μην έχουμε τώρα άλλα γιατί ήρθε το σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση. Έχουμε χωρισμού, έχει γίνει χαμό. Τώρα θα βαράνε οι παπάδε, καμπάνε, θα γίνει χαμό. Καλαβρίτο. Τον Πειραιό, πού θα τον κάνετε καλά. Σε μια εποχή που οι φωτιές του μνημονίου έχουν κατακάψει τα πάντα, δεν έχουν αφήσει καμία ελληνική οικογένεια χωρίς να την... Που θα δούμε σε λίγο, αυτή είναι άλλη έκπληξη. Πάω εδώ στο τέτοιο. Μόλις θα δείτε από τον Παχατορίδη. Λοιπόν, λέω ότι ο Κωνσταντινόπουλος, με αυτά που είπα σήμερα λέει, θα με αφορήσουν οι παπάδες. Σε αφορήσουνε. Σε έχουν ήδη. Τι είπε τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ? Ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδιάσει να φέρει μια τροπολογιούλα
ιερολουσφετάκι να περάσει. Εκρυπτό και παραβίστο, να μην τη δει κανένας. Όπως δεν είδανε τα 30 στρέμματα που δώσαν στο Καλαβρίτον. Βοηθιά μας, να είσαι καλά, Άγιε Πατέρα. Έχεις ευχές μας. Δεν έχει σήμα στο Κυψέλη. Δεν κάνετε προσευχή στην Κυψέλη. Μόνο για αυτούς κάνετε, παίρνουν, σας δίνουν κοπεδάκια. Κάντε και για μας φτωχούς, κύριε Αμβρόσιε. Ε! Κάντε και για μας. Βράδυ την καμπάνα και για μας, δεν έχουν να φάμε. Δεν έρθει ο Άγιος Βασίλης να μας φέρει τίποτα. Φέρτε και για μας. Στην Κυψέλη τι τηλέφωνο δεν έχουν. Αλλά και εσάς, θυμάμαι, σας είχαν, σας το έχει κόψει ούτε ένα διάστημα. Δεν πληρώνατε. Μόνο παίρνατε κλήσεις, δεν δίνατε. Ε, τέλος πάντων. Καλά σας έκανε. Γιατί μιλάτε με. Πριν ξυπνήσετε, μιλάτε με. Αυγή, ξυπνάτε και μιλάτε με Χρυσταυγούλα. Δεν γίνεται αυτό. Τσατίσκει ο Θεός, σας είπα έτσι. Δεν έχει να μιλάει να πολιτικοποιείς τα πράγματα, να μιλάς πολιτικά. Κάνε αυτό που κάνει ο παπάς στην Ολλανδία. Έχει Facebook. Το Facebook εκεί πατάει. Στέλνει ευχή του Θεού. Στέλνει την κομμενίτσα στον παππούλη. Τότε ο Μητροπολίτης. Χαπ, κάτω το Facebook λέει. Αντί να μιλήσει με τον Θεό, ο παπάς στο Αγρίνιο, μίλαγε με τα κορίτσια. Εντάξει, ιερωμένη. Όχι. Καλόγρης. Σε διακαλόγρης. Από τα στηρητικά τα Α, τα βλέπουν όλα οι παπάδες ίσια. Θα δω όλα. Λοιπόν, λέω Κωνσταντινόπουλος, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, λέει. Έφερε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κυρίες και κύριοι, μα αυτή την πράξη τι έκανε. Δεν είχε υποχρέωση η Εκκλησία να υποστεί διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά της. Τσουκ, πέρασαν. Ούρλιαζαν από εδώ, ούρλιαζαν από εκεί. Οι άθεοι κομμουνιστές ούτως ή άλλως δεν άφηναν να περάσει αυτή την τροπολογία. Οι Σιριζέοι αυτοί οι άθεοι είναι. Τι, δεν πιστεύουν στο Θεό. Μόνο ικανά έκανε το σταυρό της. Όλοι άλλοι τίποτα. Αυτοί δεν μπορούν να πούνε ούτε το σταυρό. Δεν σηκώνουν και τους διαβόλους. Δεν σηκώνουν το σταυρό. Είναι άθεοι αυτοί όλοι. Αυτά βλέπω Αμβρόσιος και πήγα από την άλλη πλευρά. Απλώς αντί να πάει δεξιά παραπήγε δεξιά και εξοκύλει πέθ πίσω στη χαρά κάτω. Λασώθηκε μετά το θάμα του. Τέλος πάντων. Λέει, όσον αφορά την κύρωση, λέει ο Κωνσταντόπουλος. Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, ο ψηλός του Πασόκ. Ψηλός, θα είμαι σύντομος, λέει. Είμαι συγγητής εκ μέρους του Πασόκ στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και επειδή, λέει, διάβασα τη δημόσια παρέμβαση Μητροπολίτη. Καμπάνα. Σεραφείμ, στο Μυριά. Ότι όσοι στηρίζουν την ένταξη ομόφυλων ζευγαριών στο σύμφωνο συμβίωσης. Ήρθε και τέτοιος θα μας αφορήσει. Και λόγω, λέει, του ότι εμείς προτιθέμεθα να στηρίξουμε αυτή την πρόταση, είμαστε ολίγων συγκλονισμένοι και γι' αυτό, λέει, θα είναι πολύ σύντομος. Άρα λοιπόν θα στηρίξει ο Κωνσταντινόπουλος το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μαζί με τον Τζίπρα. Έχουμε αθείες εδώ, δεις τώρα θα γίνεται. Παραφύση, καταφύση, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Μάνα μου, πώς. Πάει η καμπάνα του Καλαβρίτων. Θα βαράει μέρες. Ποιες μέρες, πένθος, 40 μέρες πένθος. Συνεχίζει να προκαλεί την Εκκλησία. Όσον αφορά, λέει, μετά πήγε. Είναι σοβαρό θέμα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί πρέπει να εξαιρέσουμε την Εκκλησία από αυτό το πράγμα. Εμείς, λέει, δεν συμφωνούμε σε αυτό. Συγγνώμη, το Πασόκ δεν συμφωνεί τώρα. Ο Βαγγέλης Μπακασέλος Βενιζέλος δεν είναι με το Θεό τώρα. Δεν θα ψηφίσει αυτή τη τελικά, αφού είδε και από είδε ο Γκιολέκας. Ο βουλευτής που θέλει να γίνει δήμαρχος και ξαφνικά είναι αναπληρωτής υπουργός παιδείας, υφυπουργός, είπε την αποσύρω διάταξη και έτσι κάνω όλοι σταυρό στην Εκκλησία. Και αφήσαν τώρα το Σεραφείμ. Τώρα ο Σεραφείμ θα το φταίνει όλα. Πειραιώς θα κάνει τα απίστευτα τώρα. Γιατί δεν θα πει για αυτή τη διάταξη τον πείραξε από την τραβήξη. Θα πει για το σύμφωνο συμβίωση, ελεύθερη συμβίωση. Σαρακιμάρα εδώ, τι γίνεται. Εκεί να δεις. Χάσαμε εκείνη την ψυχάρα, ε. Έφυγε νωρίς. Αλφιέρης, ο δήμαρχος Τύλου. Έδωσε αγώνα, έφυγε. Τον χάσαμε τον δήμαρχο Τύλου. Έφυγε νέος, είχε όραμα. Ήθελε να δουλέψει για τον τόπο του πραγματικά. Είναι ο δήμαρχος που πήγε κάποια στιγμή, έκατσε στην Τύλος ένα καλοκαίρι και έμεινε εκεί δήμαρχος για χρόνια. Πάει δήμαρχος. Πάλεψε με την επάρτη, δεν τα κατάφερε. Δήμαρχος έφυγε πολύ νωρίς και μάλιστα μπορεί να δεν ήταν φίλος μου, αλλά τον έβλεπα στη Βουλή συχνά και μιλούσαμε και κάθε φορά που συζητούσα έβλεπα έναν άνθρωπο που με κοίταζε και τον κοίταζε στα μάτια. Αυτά για τον δήμαρχο, τον τότε δήμαρχο Τύλου. Λοιπόν, αυτά με τον Κωνσταντινόπουλο και ο οποίος τώρα τι περιμένει. Τώρα, με αυτά που είπε ο Κωνσταντινόπουλος, είναι λογικό να περιμένει τον αφορισμό, να πάει από μόνος να τον πάρει. Να πει από πού ήρθα. Δεν θέλω εξομολόγηση, φέρνω τον αφορισμό μου να τον πάρω να φύγω. Ε, αφορισμένοι! Μα μικρογιώτα, μην έχουμε άλλα. Ο μικρογιώτα, στον πληθυντικό. Μην έχω άλλα τώρα, τραβήματα. Di fra di noi i distacchi e i ritorni da capirci niente poi baci da capirci niente.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα! Είμαι τρελός! Όχι, καλός είμαι. Τώρα δεν κουλάω. Εγώ νομίζω πως χορεύω κλαρίνα με τη Ουτσαμπά. Συγγνώμη. Έχω μια καθυστέρηση επιστροφή. Εγώ αυτό που ακούτε τώρα εσείς θα το ακούσω 2 λεπτά. Οπότε έχω μια καθυστέρηση. Μικρούλα εκπομπή γενικά. Και τα τηλεφωνήματά σας τα παίρνω μετά, Νίκο. Τα παίρνω την επόμενη μέρα. Οπότε ξεκινάω. Μπάτσι. Ξέρω. Με θεωρείτε εύστροφο, ε. Εντάξει. Είμαι τριόχρονο. Αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι με τον ΟΤΕ. Τρελάθηκαν οι τέτοιοι. Να πάμε εδώ να δούμε, να συνδέσω τώρα τον ΟΤΕ με αυτό που λέγανε οι Γερμανοί, γιατί είναι παπατζηλίκια και όλα αυτά. Ότι οι Γερμανοί δουλεύουν. Απλά πράγματα. Ετοίμασε το βίντεο κακλαμάνι με τη Siemens. Περιμένετε λίγο τώρα. Μα συνδέει, λέει, οι Γερμανοί τι κάνανε. Αυτά για. Θα τα πω τώρα. Είναι αφιερωμένο σε αυτού που λένε ότι οι Γερμανοί δουλεύουν σαν τα ελβετικά ρολόγια. Και μόνο εμείς είμαστε μπέλιδες. Οι απερίγραφτοι. Η του Νότου. Η φτωχολογιά του Νότου. Και η κοτοπονηριά του Νότου. Οι Ρωμαίοι λοιπόν. Λέει. Αυτοί μας κατέκτησαν. Αλλά εμείς. Τους κατακτήσαμε την κουλτούρα μας. Αυτό το είπαν οι Ρωμαίοι. Τους κατακτήσαμε, λέει, εμείς και αυτοί μας κατακτήσαν την κουλτούρα. Το είπαν οι Ρωμαίοι, το κλέψαν οι Γερμανοί. Σου λέει, μας κατακτήσαν οι Έλληνες. Αλλά λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρόκειται να δουλέψουν, όχι. Τι να κάνουμε, λαδώστε. Αφού αυτή δεν. Λαδώστε την κρατική μηχανή να πάρει μπροστά. Αφού αυτή η μηχανή σταματημένη. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη μηχανή να σπρώξουμε. Ρίξει τη λαδάκι να πάει. Πού θυμήθηκε τώρα Τζίμενς ο Κακλαμάνης. Ε, τσουκατός, τσουκατός. Πάρτε και την ποπή, την τσουκατού. Ο, Τζίμενς. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν. Είχαμε τη Siemens. Siemens Answers. Που έδινε μέχρι ήδη κουζινικής. Και ακούω από την ίδια κατηγορία των ανθρώπων αυτών. Ότι λέει εγώ δεν θέλω αυτοκίνητο, δεν θέλω αποζημίωση επιτροπές. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν. Siemens. Ρωτάει τον άλλον από πάνω από τις Σέρες ή από κάποιο νησί που έχει εκεί αφήσει την οικογένειά του ή δεν θέλουμε αυτός να έρθει εδώ. Πρέπει να έρθουν όσοι έχουμε διδακτορικά, όσοι αφού ασκήσαμε και ευδοκίμως επαγγέλματα έχουμε συσσωρεύσει και πλούτον και δεν έχουμε ανάγκη από αποζημιώσεις. Άκουσα κάποιον αγαπητό μου συνάδελφο που λέει να βάλουμε θητείες. Ωραία. Θα πούμε στο λαό ότι ξέρεις. Α, να ο Κακλαμάνης, δεν τον στέλνει τόσα χρόνια στη Βουλή. Α, εμείς θα τον αναγκάσουμε από τη δεύτερη θητεία του να τα αρπάξει. Λοιπόν, τι είναι εδώ η ευκαιρία. Όποιος έρθει, όπως στο στρατό, πηγαίναμε για δεύτερη μερίδα, φασολάδα. Σας έβαλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να καταλάβετε για ποιον έλεγε ο Κακλαμάνης. Δεν έλεγε τον Μητσοτάκη τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος τι είπε, να σας το καταλάβετε, για να μην μπερδευτούμε. Πάμε μέσα για δυσφήμιση της οικογένειας, όχι. Και για τα μιξεράκια και τα φραπέ. Αυτά που κάνω φραπέ. Λεμονοστίφτες! Αφορισμένοι! Τώρα με ήττα. Έλα πανηγυρτζίδες. Την Εφηθόδη τη μουρράνατε. Τώρα την Ελγιτζαμπά. Ήρθε με γίδα. Έχεις από τη Βουλή. Όχι, με αρνή ήρθε. Γιατί ήρθε με αρνή. Γιατί τσουρνάτε εσείς. Με τους φόρους! Εγώ πώς έρχομαι κάθε μέρα! Άιντε παίξε μας το καγγελάκι βρε γορί τσαμουγιάκι. Λοιπόν! Για να μην παρεξηγηθώ και να μην παρερμηνευτώ, έδειξα σε αυτά που έλεγε ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί είπε ότι κάποιοι εδώ της γνωστής οικογένειας απαρνιούνται, λέει,
τα προνόμια τους. Δεν θέλουν αυτοκίνητο, αφού έχουν 10. Yeah. Δεν θέλουν, λέει, χρήματα σε επιτροπές. Ρωτάνε όμως τον βουλευτάκο, το φτωχό, σαν τον Ιορδάνη του Τζαμτζή, που είπε ότι και ο βουλευτής κάνει το σκατό το παξιμάδι για να πορεύσει με τα 5-800 και να περνάει καλά. Κάποιοι βουλευτές της Δεπαργία δεν μπορούν να παραιτηθούν τα προνόμια τους, τα έχουν ανάγκη. Και γι' αυτό ήθελε το Μητσοτάκη, βέβαια, θυμήθηκε τους λεμονοστίφτες και τις λεμονόκουπες και τα μιξεράκια. Στέλναν τότε μιξεράκια τη Siemens στην οικογένεια του αδερφή του Κυριάκου. Στέλναν σε όλους την Πόπη Τσουκάτου. Δεν ξέρω αν πήρε Τσουκάτου η Πόπη, αλλά ο Τσουκάτος πήρε 1 εκατομμυριάκι. Το είπε μόνος του. Κύριε Γεγλαμάνη, και καλά, δικαίε, μπράβο σας και καλά, γιατί ξεχάσετε τον Τσουκάτο. Το μαντέλι, πού είναι αυτή, πρώην πρόεδρε. Για αυτόν όμως χθες τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι υπάρχει υπάλληλος εδώ και 18 χρόνια χρεωμένος σε πρώην πρόεδρο της Βουλής και δεν έχει πατήσει το πόδι του στη Βουλή αλλά πληρώνεται, πήρε το τηλέφωνο και το διαψεύσετε. Δεν είμαι εγώ, είπατε. Όντως δεν ήσασταν εσείς. Δεν ξέρω αν είστε. Λέμε. Το διαψεύσετε. Το πάμε, δεν είναι εσείς. Ότι έχει καφετέρια, έγραφε μια ιστοσελίδα και το paper, ποιο έγραφε. Ότι έχει καφετέρια και δεν μπορεί να έρθει στη Βουλή ο άνθρωπος, έχει άλλες δουλειές. Να κάνει του κράτε που δεν είναι εσά. Έχει δουλειές. Εδώ για τον Τσουκάτο δεν είπατε. Για τον Μητσοτάκη καλά δάβατε. Για εκείνον τον πρώην. Τον πρώην εργαζόμενο. Γιατί δεν τον έχετε απολύσει, πληρώνεται ο άνθρωπος, αλλά δεν τον βρίσκετε να τον απολύσετε. Άλλα αυτά. 18 χρόνια. Πού είναι Τσουκάτο. Θα σου πω εγώ πού είναι. Αρματολών και κλεφτών. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Μένουν όλοι εκεί. Όλο το Πασόκ. Πάνε μαζί. Όχι, διαδίδω του σιώτε. Πάνε 10-10. Τα καταλαβαίνετε σήμερα καλύτερα που μιλάω αργά, βασανιστικά, πονηρά, να μην φάμε και φυλακούλες, να μην φάμε και φυλακούλες. Αχ, καλά ρε, πάλι τον πήρατε μέσα. Ας τον έξω να υποφέρει, τον πηγαίνετε μέσα και γυλάει. Ολονάζει τα πάλι χτες. Ο Λάκης. Πάλι τον καλά μέσα και έχετε τους άλλους έξω. Να μου γαθείτε. Τον είδατε τι καμάρα έκανε. Ο Κωστόπουλος είχε κατεβάσει μια προβοσκίδα μέχρι κάτω. Το βάλανε ψυχηρό πέρα και την πήραν μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Πλάκα κάνανε για αστυνομική, πλάκα κορέδευαν. Και ο Λάκης τσουκαμάρωνε για την νέα τέτοια, νέα συλλογή. Πηγαίνει μέσα, βρίσκει, δηλαδή έχει φαγητό τζάμπα, όλα τζάμπα, το μυαλό τα ανοίγει και σχεδιάζει το Λούλης. Θα μας βγει τους εκατομμυριούχους. Εσείς τον κάνετε και θα βγει και με εκπομπή. Όλτερ, ο μόνος αφυλάκιστος που έχει εκπομπή είμαι εγώ, αλλά είμαι στο ίντερνετ. Φυλακισμένοι! Λευτεριά! Λευτεριά! Λευτεριά στο Γαβαλά! Λευτεριά! Λευτεριά! Λευτεριά στο Γαβαλά! Λευτεριά! Λευτεριά! Ξεκινάω μια χαρά ρε παιδιά, αλλά μετά σφυρίζω. Δεν πίνω τίποτα λίγα, σας λέω. Αυτό είναι το ποτό μου, εδώ! Πίνω το ποτό της εξουσίας και τρελαίνομαι! Τους βλέπω! Να γελάνε, να κοροϊδεύουνε, να κάνουν πλάκα, να παίζουν μπιζ! Ποιο τύφτρα. Έπειζε μπίζει η Ευρώπη. Έλεγε αυτό το πλάκα, ποιο τον πάρει. Ποιον έδειχνε. Δεν λέω, μπαω φυλακή. Φρανσουά, ακαπή. Τζορτζίνο. Πάρ' το, θα φυγεί ο τέτοιο με την έκπληξη. Έχει βουλιαράκι να διαφημίσει. Θα βγει, θα κλείσουν την κουμπί, θέλει να βγει. Εδώ πέρα μα παρακαλάνε. Γραμμή περιμένω, στην ουρά. Θέλετε να στείλει και δημοτικά σχολεία, εδώ στείλτε. Βρεφονιπιακού σταθμού και κάτι δεν παίρνουμε. Όχι, δεν έχετε ποτέ τα παιδιά σας να φέρετε εδώ. Όχι. Από πρώτη δημοτικού και πάνω να φέρετε σχολεία, γυμνάσια, αφού κλείνουν τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Φέρετε τα παιδιά σας εδώ μια ώρα, Τρίτη, Πέμπτη να βλέπουν εκπομπή όσο γυλάσουν. Γιατί και στο ηρυπηθεώρηση, αν πάτε, έχει γενετικά όργανα άντρα. Αυτά δεν λένε τίποτα να γυλάσουν. Εμείς τουλάχιστον έχουμε τζάμπα σόου. Τσουκ, τσουκ, τσουκ το τρακτεράκι στο τσουκά του το χωραφάκι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ το τρακτεράκι στο τσουκά του το χωραφάκι. Τσουκ, 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 τσουκ. Κύριε Γεγλαμάνη, γιατί δεν είπατε για τον τσουκάτο και για τη γυναίκα, για την γυναίκα που κυβέρνησε αυτό τον τόπο. Την Πόπη, την τσουκά του, 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 του. Αν θα βγει ο κ. Παγατορής, να βάλει στο βίντεο του Άδωνη. Αφιερωμένος όλους εσάς, ευτυχισμένους, χωρισμένους πάνω απ' όλα.
έρχεται. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά. Είναι η Έφη, είναι η Έφη, η Έφη Θόδη. Την τρελάδα, δεν κοιτάξτε φωνή. Έβαλε καλώδια στις μανόγλες του να πνιγεί. Να ψηθεί το Θεό. Εσάς είναι, δεν είναι το Θεό. Ήρθε έξω τη βουλή. Φορτωμένη ένα αρνί. Ναι. Δεν τα πήρε τα χάπη, συνήθεια γυναίκα. Ξαφανίστηκε. Εγώ, Άδωνη, δεν θα πάρω ακόμη γενώσιμα. Θα σας δω πρώτα να λιώνετε όπως λιώνει η κοινωνία και μετά να παρομείς τελευταίοι. Το φαρμάκι που ποτίσατε όλη αυτή τη πενταετία τον κόσμο θα το πιείτε σιγά σιγά αργά και βασανιστικά. Γιατί ο Σοκράτης είχε τη δύναμη και το είπε μία και έξω το κόνιο. Για να πει ο Αθηναίος, θα κλαίτε με δάκρυ. Πέρασαν 2.500 χρόνια και ακόμη κλαίμε. Για εσάς θα έχουμε πανηγύρια. Αν δεν το πιείτε, δεν το πιείτε, ούτε χαρακτήρα θα κάνετε γιατί δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ούτως ή άλλως. Ήδη το ότι συζητείτε το μέχρι χθες ταμπού, 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 φετίχ της βουλευτικής αποζημίωσης. Δεν τολμούσατε να αγγίξει κανένας και λέγατε λαϊκιστή, 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 λαϊκιστή. Λαϊκιστή, λαϊκιστή, στη λαϊκή αγορά να πας να ψωνίσεις κι εσύ. Τώρα το έβγαλε αυτό. Καλό, ε! Δεν κοιτάει κανένας. Λαγκέιπα. Κάποιος γελάστρα. Πάμε, 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 πάμε. Λοιπόν, άρχισαν να αγγίζουνε τη συνταξούλα σας. Μόνο εκεί θα πονέσετε. 4.800 και κάνετε και μαγκίτσες. Ιορδανάκο, Τζαμτζιδάκο, θα περάσεις με 300, γιατί θα πάρεις 3 στο τέλος, εσύ και όλοι 300. Βέβαια, συγγνώμη, ήδη τα επιδοματάκια δεν είδα να ακολουθήσουν την πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς και τα άλλα αδέρφια, τα πρώτα ξαδέρφια, τα πρώτα αδέρφια, νόθα, είναι από ένα πατέρα, είναι και από άλλη μάνα. Τα άλλα ξαδέρφια της αριστεράς στην Κουμουνδούρου έχουν πολλά έξοδα, δεν είδα να ακολουθήσουν και να απαρνηθούν το επίδομα επιτροπών που απαρνήθηκαν οι 14 βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς και είπανε ότι τα λεφτά που παίρνουμε για τις επιτροπές θα πηγαίνουν στο κόμμα το οποίο θα το δίνει, θα αποφασίσει να το δίνει σε οργανισμούς και κοινοφελή ιδρύματα. Γιατί δεν είχε άξιους συνεχιστές αυτή η πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς, οπότε δεν μπορεί. Γιατί θα τελειώσουμε τα επιδόματα, κυρίες και κύριοι, και μετά από τα πάξα θα πάμε. Θα πάμε στη συνταξούλα σας και πώς την ονομάζετε όμορφα, που λέμε το κρέας ψάρι, βουλευτική αποζημιωσούλα. Θα πάρετε κι εσείς τον τρίτο το μακρύτερο όπως παίρνει ο συνταξιούχος, ο δυστυχισμένος, ο κατατρεγμένος, ο ρακένδυτος, αυτός που δεν έχει τον ηλιομύρα, αυτή θα πάρετε κι εσείς. Θα πέστε μες στο λάκκο που σκάψατε ήδη το ότι συζητείτε ταμπού μέχρι χθες, το ταμπού, το τέμ και ταμπού ήτανε. Όποιος τολμούσε να μιλήσει για την βουλευτική σύνταξη, του έλεγαν: είσαι λαϊκιστής, θέλεις να είμαστε εμείς εξαρτημένα τα συμφέροντα, να αποφασίζετε αυτή που θα γίνει βουλευτής. Όχι, ο λαός θα αποφασίζει. Θα γίνεις βουλευτής και θα παίρνεις 800 ευρουλάκια, τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν όχι στο κόμμα, θα πηγαίνουν όσο καιρό υπάρχει οικονομική δυστυχία στο λαό και όταν περάσουμε την κρίση θα αποφασίσει ο λαός πόσα λεφτά θα πάρεις, κύριε βουλευτά και κυρία βουλευτίνα. Το Λουίς Ντεβιτόν θα γίνει Λουίς Λουίς Ντεγκαβόν. Γαλλικό. Προαισθάνομαι πως μ' απατάς και με πρότομαι να γίνει με φυλάς. Έχω δύο λεπτά καθυστέρηση. Προαισθάνομαι πως μ' απατάς. Λοιπόν, μην το χάσουμε παιδιά αυτό, γιατί πλέον το κάστρο της βρώμικης δουλειάς αναλάβαμε, ετοίμασαμε τον κύριο Μπα. Η Θεία Όλγα, βάλει τη Θεία Όλγα. Ναι, η Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει, δεν ξέρει πλέον. Ακούστε λίγο τι έλεγε παλιά. Η Θεία Όλγα ξέρει. Ποια Θεία Όλγα, ρε. Ποια Θεία Όλγα, ρε. Θα δείτε σε λίγο ποιο ξέρει. Η Θεία Όλγα έχει μείνει πίσω. Ποια Όλγα και Ολγίνα. Τέλος οι Ολγίνες. Τέλος οι Ολγίνες. Πα, έχασε τη φωνούλα της η Θεία Όλγα, τη βρήκε όμως τη φωνούλα του κάποιος άλλος. Ο κύριος Μπάμπης, ενεφανίστη, μετά την μεγάλη προτασούλα που έκανε να συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα με την καλή ακροδεξιούλα, τώρα ο κύριος Μπάμπης μας κάνει και προτάσεις πώς να καθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο ή πώς να καθαρίσει γενικά η αγορά. Ο κύριος Μπάμπης. Λοιπόν, ο κύριος Μπάμπης ήρθε, βρε παιδιά, με το τσερβέλο πιένο. Πιένο, πιένο. Και σου λέει,
Τέλος η Θεία Όγα ξέρει. Ο Μπάμπης ξέρει. Τον κοίταζαν οι άλλοι ότι δεν ξέραν τι θα πει ο κύριος Μπάμπης. Ο οικονόμου και ο Λυρητζής είχαν πάθει εγκεφαλικό. Δεύτερο. Ακούστε τώρα το εγκεφαλικό πάθαμε εμείς. Πώς το πασάρα ρε ο κύριος Μπάμπης. Πώς θα εξηγιάνει αν ήταν ο κύριος Μπάμπης τώρα υπουργούλης που τον ετοιμάζουν. Γιατί τι, μετά το. Τον Παπαδήμο δεν είχαμε την κυβέρνηση εκεί. Όλοι οι δημοσιογράφοι γίνανε υπουργοί, υφυπουργοί. Εκτός από εμάς. Εγώ πηγαίνω στην Αγία Παρασκευή του χωριού με ένα κεράκι. Βοηθιά μας, το τριπλό χωριό είναι. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Το θαλασσοπνίχτη. Πνίγηκαμε όλοι, δεν είχαμε κανένα στο χωριό. Από το ούζο πνίγηκαμε, όχι από το θάλασσα. Αυτή η θάλασσα, αυτή η κολλήρα. Τλά έκανα, έλα. Ακούστε κύριε Μπάμπη τι λέει. Ακούστε εδώ πόσο όμορφα. Εδώ λέει. Κουτσομπόλες δεν υπάρχουν πια. Τη πάτησε το τρένο. Ο Μπάμπη ήρθε, βρε παιδιά, με πιένα το τσερβέλο. Να απολυθούν κύριε Μπάμπη. Πού να πάνε κύριε Μπάμπη. Εσεί κύριε Μπάμπη νομίζετε ότι κάνετε σοβαρό έργο. Να, δηλαδή λέτε στον κύριο Βρούτσι να υπογράψει τι μαζικέ απολύσει. Να πάμε στο διάλογο και να κάτσει κύριε Μπάμπη να νυχθημερών με την πρωινή ζώμη. Τέλος οι πρωινές μαλακίες. Τέλος! Και στον ιδιωτικό τομέα, Μπάμπη, στην απελευθέρωση των απολύσεων. Και διάθεσα ένα ζήτημα. Εκεί νομίζω ότι το θέμα είναι δύο ζητήματα απλά. Το ένα είναι ότι οι λεγόμενες ομαδικές σήμερα πρέπει να εγκριθούν από τον Υπουργό. Άρα μετατρέπεται σε προληπτικό πρόβλημα και άρα αρχίζει η ιστορία του πολιτικού κόστου. Οπότε δεν το αναλαμβάνει κανείς. Και τι πρέπει να γίνει. Έχεις πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες για να διασωθούν θα χρειαστεί να αναδιαρθρωθούν εκβάθρα. Κανείς θα χρειαστούν, τι θα χρειαστούν, επενδυτή. Αυτό σε τι θα βοηθήσει, Μπαμπή, για να καταλάβουμε. Σε τι θα βοηθήσει η απελευθέρωση των απολύσεων. Αυτό θα σου πω. Κανείς επενδυτής δεν έρχεται εδώ εάν δεν είναι το σχέδιο διάσωσης μιας εταιρείας τελειωμένο. Αν έχει την εκκρεμότητα, τι θα γίνει με τους εργαζομένους. Που δεν είναι να τους διώξεις όλους, αλλά μπορεί να χρειαστεί να διώξεις τους μισούς. Ναι. Μέχρι ότου η εταιρεία να κάτσει στα πόδια της και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί πάντα λέμε ότι μετά θα ξαναρχίσει. Mm-hmm. Πρωτό Θεός, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα ξαναμπεί μπροστά η λειτουργία της οικονομίας. Άρα σου λέω ότι αυτό είναι εμπόδιο και θα σας εμποδίσει να εξηγιάνετε τις εταιρείες. Αλλά δεν αντιμετωπίζει έτσι την ανεργία, που είναι ήδη πολύ ψηλά. Και δεν αντιμετωπίζει έτσι και την πονηριά εντός εισαγωγικών. Τους διώχνω σήμερα όλους όσους έχω, τους 35 άριδες και παίρνω 24 ετών. Σου λέω και τον 29 πια κινδυνεύουν και παίρνω νεότερους. Με πολύ χαμηλότερο μισθό. Αυτό δεν σε εμποδίζει κανένα να το κάνει σήμερα. Το έχω κάνει σε μια ανοιχτή. Μαζικά. Αλλά όλες οι εταιρείες που θέλουν να το κάνουν, το κάνουν χρησιμοποιώντας το 5%. Και παίρνουν και άδεια. Παίρνουν άδεια από τους περιφερειάρχες και από το Υπουργείο μπορούν να πάρουν άδεια και για περισσότερες απολύσεις. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το ζήτημα είναι περιπεπλεγμένο. Και σου λέει, κάντε το απλά, πρακτικώς. Δεν λένε κάτι τρομερό. Λένε, κάντε το όπως το κάνουν και άλλες χώρες. Έλεγχος μπορεί να υπάρξει λίδα. Και υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες και εκεί θα έπρεπε τα συνδικάτα να δείξουν τα δόντια τους πραγματικά. Αν θα εμφανιστεί μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας ή ένα επενδυτικό σχήμα και θα πει ότι εγώ έχω αυτό το σχέδιο, να καθίσει να το συζητήσει. Να υποχρεώσουν δηλαδή τα συνδικάτα όλους αυτούς τους μπαγάσιδες να συζητάνε συγκεκριμένα, να δεσμεύονται για συγκεκριμένα πράγματα, ότι τόσοι θα μείνουν στη δουλειά, αυτές οι επενδύσεις θα γίνουν, τότε πιστεύω ότι η εταιρεία θα γυρίσει στην κερδοφορία και όταν σχέδιο, γυρίσει δηλαδή. Θα κάνω αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σωστό από το να λέμε όχι σε όλα, το οποίο δεν πηγαίνει πουθενά. Πουθενά. Θα υπάρξει συνδικάτο που θα πει αυτό. Ναι, τώρα έτσι όπως είναι. Γιατί υπάρχουν αλλού και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή. Γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε τέλειοι και ωραίοι. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Όχι, τέλει. Ποτέ δεν έγινε αυτό 25 χρόνια. Καταρχήν δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν έγινε ποτέ. Και ξέρω περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται. Ξέρω τη Φρικογκλάς για παράδειγμα, η οποία αφού έφυγε στο εξωτερικό, εντελώς. Και έκλεισε εδώ τα πάντα. Τώρα ξαναγυρνάει πίσω, ξανανοίγει δραστηριότητες και συζητάει με το συνδικάτο τι μισθούς θα φτιάξουμε, πόσοι θα δουλέψουν. Να... κάτι. Άντε, ρε, όλοι αυτοί, τι, γιατί δεν τα μαθαίνουν. Διότι σου λένε, μην τυχόν και τα μάθουν οι δημοσιογράφοι. Αν τα μάθουν οι δημοσιογράφοι, θα γίνει πολιτικό θέμα. Αν γίνει πολιτικό, θα μπουν στη μέση οι πολιτικοί, την κάτσαμε τη βάρκα. Κάνει μια κουβέντα, τι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό. Είναι κοντά, το αποκρούν, τι λένε. Κοντά στο θέμα των πληστηριασμών, κοντά στο θέμα του φόρου ακινήτων. Φαίνεται ότι εκεί θα κλείσουν, θα βρουν τα χρήματα. Στο θέμα των απολύσεων έχει βρεθεί κοινός βηματισμός. Μένουν το θέμα των αμυντικών βιομηχανιών. Εκεί όπου σας λέω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουν τρεις τουλάχιστον συναντήσεις τα τεχνικά κλιμάκια. Για να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν. Μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη και με βάση τις πληροφορίες ότι επίγονται που λέμε. Για να έχει βάλει ζιβάγκο ο Αλέξης. Θα βάλει και ζιβάγκο στο τέλος της ομαράς, να είναι όλοι οι χειμωνιάτικοι. Λοιπόν, πεις μετά για τις 100 μέρες. Ωραία, ωραία. Μην το ξεχάσετε όμως. Το κουρδίσεις τώρα, θα πει. Ο άνθρωπος έγραψε ένα άρθρο για τις 100
100 πρώτες μέρες του κυρίου Τσίπρα. Πώς θα είναι, είναι η κατάληξη. Δεν φτάνουν 100. Στην εκατοστή, έφτασε στην εκατοστή. Εκατοστή πρώτη. Γιατί αυτή είναι που μετράει. Οι γυναίκες, αυτό ενδιαφέρουν. Δηλαδή για το μετά. Στην ουσία, δεν φτάνει ποτέ στην εκατοστή. Ενδιαφέρονται να δούνε ποιοι άντρες φοράνε στριγκάκια πλέον. Όπως ο Μπέκαμ. Αυτό σε ενδιαφέρει. Μπαγάζετε στα συνδικάτα και εσείς είστε οι καλοί με τον κύριο Κόνστα που από το πρωί μέχρι το βράδυ ξυπνείτε Τροϊκανούς και όλη τη Σάρα και τη Μαρά. Τώρα ανοίξατε 10 θέματα και συγχαρητήρια στους παρουσιαστές που σας σκότωσαν με τις φοβερές ερωτήσεις. Σας κόλλησαν στον τοίχο. Άλλος χειροπατάπινε, άλλος έκανε. Και ο Μπάμπης άνοιγε θέματα. Ομαδικές απολύσεις, έφυγε λέει η εταιρεία και ξανάρθε πίσω για να κανονίσει τη μισή σου πάρει. Σας δείχνει τηλεόραση. Σε τσίρκο πρέπει να πάτε. Αλλά βρήκατε και κάνετε. Εσείς και ο άλλος έλεγε βοήθεια, βοήθεια και έλεγε το πιο καλό αυτή τη στιγμή χαρτί που έχουμε, όπως ο Στουρνάρας δηλαδή, γιατί το βγάζει επιμίσθιο, λένε ο Στουρνάρας. Είναι λέει το μνημόνιο. Χρήστος Κόνστας. Βοήθεια, βοήθεια στο site. Ναι. Φτύνει ο κόσμος και αυτοί γελάνε. Χαίρονται. Τι να πω. Δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι, για να με συγχωρείτε. Λυπόμαστε. Ανοίξτε κάποια στιγμή τα ρημάδια, τα βιβλία να δείτε. Ε9 κάναμε κι εμείς. Δείτε τα, τι δηλώνουμε στην εφορία και μην τους προσκυνάτε το πρωί με το βράδυ. Άνοιξαν τώρα 10 θέματα εδώ. 10 θέματα όμορφα. Άνοιξαν, τα βρήκα λέμε την Τρόικα στο θέμα των απολύσεων, στο θέμα των ομαδικών απολύσεων, εκεί που διαφωνούσαν όλα. Το πασάρουν δηλαδή σιγά σιγά, τσούκα 9 Δεκέμβρη, θα δει ο Τόμσον να πει φάτε μαλάκες. Άντε γεια, εγώ σ' αγαπάω, θα στα λέω έτσι τα κατάλαβα εγώ έτσι τάπα. Αν θέλετε, να ο κύριος Μπάμπης σε λίγο βγαίνει εκεί. Και μετά έχει και το στον Πειραιά, τσίρκο Μεντράνο. Το πραγματικό τσίρκο. Δεν σας κάνω πλάκα. Εκεί έχει το τσιρκάκι, θα τους πάρετε όλους αυτούς και δεν χρειάζομαστε πλέον επιθεώρηση. Άκου λέει μπαγάσιτες συνδικάτα. Είναι τα συνδικάτα μπαγάσιτες. Επειδή λένε όχι σε ομαδικές απολύσεις, εντάξει, είπαμε. Υπάρχουν 5-6 άτομα μέσα στα συνδικάτα οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι μέχρι το γόνατο. Τώρα δηλαδή θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Όταν θέλαμε 8 και 10% αυξήσεις και τις παίρναμε, μας ήταν τα συνδικάτα. Έφυγε λέει η εταιρεία, έχει ξανάρθει να επενδύσει με καινούριους μισθούς και τι κακό είναι, αφού το εφαρμόζω κι άλλοι. Δεν λένε κάτι τρομερό. Δεν λένε κάτι τρομερό, ομαδικές απολύσεις. Αλλά δεν σας είδα βρε παλιόσκυλα. Να άλλη μέρα με έχετε ψωμί. Σας αγκαλιάζουν. Μία θέση χάνετε, 10 βρίσκεται. Γιατί έρχονται τραπεζικοί. Όλοι σπέρα σας αγκαλιάσουν. Πού θα βρουν στήριγμα, σε μένα. Σε μένα θα βρουν στήριγμα. Δεν θα βρουν σε μένα. Γιατί ξέρουν. Θα γυλάσει το παραλό κατσίκι. Αυτό του τζιφιόκο εκεί με τα 40 ευρώ που παίρνει τόσα χρόνια στην Εθνική που ξαφνικά μας έκανε και χάρη που κόψαν λέει πήγε στα 10.000 ευρώ. Εγώ τον είχα στείλει σπίτι του από νωρίς. 2.000 ευρουλάκια και πολύ του ήτανε. Σε σένα ρωτήκε σου λένε ο κύριος Μπάμπης. Νέα σύμβαση με 300 ευρώ. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Μη θυμώνω γιατί είναι και λίγο αντισυναδελφικό αυτό. Αλλά μας κήρυξαν τον πόλεμο. Τα σκυλιά της Τρόικας. Μάχερα έδωκαν. Αυτοί θα λάβουν. Να είστε καλά. Εγώ είμαι με εσάς. Τρία χρόνια δύο χορεύουν. Λάμπρος Παναγιώτου. Τώρα αρχίζει το άλλο σοου. Τραβάτε να σου πούν τις ειδήσεις όπως ξέρουν αυτοί. Με τα 4.800 ευρώ που έφυγαν να του ζητήσουν τα 15. Και περνάω για κότα. Κόψε, 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 κόψε. Πόσα κόψε, ρε έρμε. Κάτω από 4 δεν πέφτει. Να και πάλι. Τα 4 ξέρετε πόσο είναι τώρα. 25. Πάλι αυτοί ψηλάνε στον αφρό. Εμείς ψάχνουμε δίφρακα στις γωνίες. Άντε, γεια! Θα τα ξαναπούμε. Μην φεύγετε. Έρχομαι. Χοπ, φεύγω. Φακυρικό. Χοπ. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Ah! Ah! Ah!